Στη σύλληψη ενός 42χρονου οδηγού οχήματος προέβησαν χθες το απόγευμα τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 42χρονος σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην πύλη εισόδου οχημάτων του νότιου λιμένα Πατρών, πριν την επιβίβασή του σε πλοίο με προορισμό το εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι κατά την πληκτρολόγηση των στοιχείων της ταυτότητάς του, εμφανίστηκε το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Όταν ξεκίνησε ο έλεγχος στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν εντός του πορπαγκάζ του γεωταχή οχήματος που οδηγούσε και συγκεκριμένα στο χώρο της ρεζέρβας επιμελώς κρυμμένες δέσμες χαρτονομισμάτων συνολικού ποσού 46.000 ευρώ. Από τη λιμενική αρχή Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο και το εν λόγω χρηματικό ποσό. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.